Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Τι περίεργο γκολ. Όταν ο φλέκας πρέπει να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν έπαθε τίποτα. GoPro Hero 10. GoPro Hero 10 λοιπόν. Πίσω από τις κάμερες είναι ξανά ο Κώστας. Γεια σου Κώστα. Yeah. Φέτος η GoPro έρχεται όπως και πέρσι σε ένα πολύ ωραίο τσαντάκι. Έχει αφήσει πίσω τη GoPro τη φάση με το πλαστικό που κάθε την GoPro έτσι και σε κοιτάει και σου λέει «Για αγόρασέ με» και τη βλέπεις τα ράφια και θα την πάρεις. Έρχεται σε αυτό το τσαντάκι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βολικό γιατί μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μετά το unboxing κτλ. Οπότε, thumbs up GoPro. Επίσης διαβάζω ότι παίζει γενικά οικολογική φάση γιατί λέει αυτό εδώ δεν είναι ακριβώς πλαστικό, είναι κάτι άλλο. Ρίζο... λες να τρώγεται ριζοκοφρέτα. Η αλήθεια δεν μυρίζει πλαστικούρα. Είναι λίγο σαν χοντρό χαρτόνι, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, διπλό thumbs up από την GoPro. Λοιπόν, το ακουμπάω εδώ μαζί με το κουτάκι της, το πολύ ωραίο, για να μιλήσουμε λιγάκι για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Βαρέθηκα ήδη. Έρχεται σε σχεδόν ίδιο μέγεθος, βάρος κτλ. Με την προηγούμενη. Ξανά εννοείται οθόνη μπροστά, γιατί τρίτο thumbs up για την GoPro που πλέον έχουμε οθόνη μπροστά, για να μπορούμε να βλέπουμε ρυθμίσεις, να κάνουμε vlogs, να βλέπουμε το κάδρο μας, φωτεινότητες, εκθέσεις κτλ. Για να μην σας κουράσω με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα πω το εξής. Όλα είναι διπλάσια από την GoPro Hero 9. Ευχαριστώ πολύ, σχόλασα. Σε παρακαλώ, πες το μας. Τέλος πάντων, έχουμε 5,3K στα 60 καρέ, 4K στα 120, 2,3K στα 240, Full HD στα 240, stabilization φοβερά υπερσύγχρονα που σου κρατάει τον ορίζοντα ίσιο κτλ. Ό,τι και να κάνεις, δεν πάει να την κάνεις εσείς βούρες. Το οποίο θα το δοκιμάσουμε μετά όταν θα βγούμε έξω, γιατί έχω περιέργεια να δω πόσο καλύτερο είναι από την 9. 23 MP για τη φωτογραφία με καινούργιο επεξεργαστή πιο γρήγορο κτλ. Το οποίο να πούμε ότι έχει θέμα η GoPro, είχε θέμα τουλάχιστον στις προηγούμενες με την ταχύτητά της, με το μενού, με την πλοήγηση. Δηλαδή έχω βρεθεί πολλές φορές σε δουλειά, γιατί μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια GoPro σαν β' τρίτη, τέταρτη κάμερα κτλ. Ειδικά αν θες να την κάνεις mount κάπου ιδιαίτερα και ιστορίες. Οπότε έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές GoPro σε διάφορες μικροδουλειές και μικροπαραγωγούλες και έχω συναντήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το μενού να αλλάξει FPS, όχι κόλλησε, όχι έβγαλε error, SD card error, βγάλει την, κλείσει την, άνοιξε την κτλ. Εδώ η GoPro μας λέει φέτος ότι έχει νέο επεξεργαστή και ότι γενικά έχει αναβαθμίσει τη φάση με το μενού, οπότε thumbs up GoPro. Αδιάβροχη θήκη όπως είναι αυτό το που παίρνει στο βουτάς κτλ, οπότε αυτό δημιουργεί μια μικρή δυσκολία με τον ήχο. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Το κλασικό mount εδώ, για να μπορείς να βάλεις αξεσουάρ, κλακ κλακ, κλείνει, πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Μπαταρία Κώστα? Μπαταρία είναι ίδια. Ρε φίλε, αυτό το πράγμα που έχουν κάνει, όπου μιλάμε θέλει να σου βγάλει τον ήχη έτσι, αλλά είναι και καλό αυτό γιατί είναι full αδιάβροχη και τα λοιπά. SD card φορτίζει με Type-C και ιστορίες όπως ακριβώς ήμασταν και στην 9. Όλοι ξέρουμε σε ποιους απευθύνεται μια GoPro και αλήθεια είναι ότι απευθύνεται σε όλους. Είσαι χομπίστας και θες να έχεις μια καμερούλα για τις διακοπές, για τα βουνά, για τις εξορμήσεις, GoPro. Δεν έχεις καμία σχέση με φωτογραφία, βίντεο, ούτε καν ερασιτέχνης και αυτά και απλά είσαι σέρφερ, είσαι ποδηλάτης, είσαι κάνεις οποιοδήποτε άθλημα μπορείς να φανταστείς, GoPro. Είσαι επαγγελματίας φωτογράφος, εικονολήπτης, βιντεογράφος κτλ. Και θες μια μικρή κάμερα, εύκολη, γρήγορη, για να την κρεμάσεις εδώ, να τη βάλεις, να την κρύψεις, να την κάνεις mount σε ποδήλατα, σε μηχανές, σε κράνη, με αυτοκόλλητα, ό,τι βίντεο και να κάνεις, χρειάζεσαι και μια GoPro. Ωστόσο, λόγω της νέας τεχνολογίας που έχει κάνει η GoPro που σου ισιώνει τον ορίζοντα όπως και αν κρατάς την GoPro, αυτό την καθιστά κατάλληλη θεωρώ για vlogging. Δηλαδή, περπατάς σε έναν δρόμο και δεν σε νοιάζει αν το χέρι σου κουνιέται, αν έχεις ξεχαστεί και δεν χρειάζεται να την κρατάς ακριβώς ίσια. Οπότε, Κώστα, πάμε μια βολτούρα να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε την GoPro Hero 10 θα πάμε στο ΟΑΚΑ, το οποίο έχει και πολύ zoom γενικώς για να δούμε το wide φακό, να δούμε πόσο ευρυγόνιος είναι, να τρέξουμε, να κάνουμε έτσι, να δούμε τον ωου, φοβερό παιδιά, ο οριζοντάς δεν στραβώνει με τίποτα, κοιτάξτε, τέλειο. Κώστα, πού πάμε? Πάμε ΟΑΚΑ. Δεν ακούγεσαι με αυτό το εργαλείο εδώ. Πάμε ΟΑΚΑ. Πάμε ΟΑΚΑ. Και τώρα γράφουμε σε Full HD Super View. Εντάξει, βλέπετε πόσο πιο wide είναι, φαίνεται όλο το αυτοκίνητο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ wide. Και κάπου εκεί πέρα πίσω είναι ο Κώστας.
Δεν τον βλέπετε γιατί είναι καμένο προφανώς. Ωστόσο, ναι, το Super View νομίζω είναι πολύ extreme. Είναι πολύ extreme, είναι αν κάνετε snowboard, ξέρω εγώ, ή την έχετε βάλει στο κεφάλι σας κτλ. Να πάρετε όλο το POV style. Για να το δούμε. Από εδώ. Εδώ. Εδώ είναι το λερωμένο μου μπαμπρίζι, είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε. Μέχρι και εκεί κάτω πρέπει να βλέπετε. Για να μην πω ότι βλέπετε μέχρι και τα πόδια μου. Και εδώ είμαστε στο linear, αλλά όπως και να έχει, όλα αυτά τα δούμε στο ACA που θα έχουμε πολύ περισσότερο χώρο, χρόνο. Και γενικά οι συνθήκες θα είναι καλύτερες. Οπότε σας αφήνω να παίξει ένα timelapse για να μεταφερθούμε κατευθείαν με τη μαγεία του μοντάζ στο ΟΑΚΑ. Να πω ότι η οθόνη μπροστά είναι πάρα πολύ. Οπότε όσοι χρειάζεστε μια action κάμερα στην οποία θέλετε να βλέπετε την οθόνη και δεν είναι μια κάμερα που θα τη βάλετε στο κράνος ενός ποδηλάτου και δεν θα δείτε ποτέ τι κατράρετε, είναι πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμη. Όπως και η 9 εξάλλου. Άρα για vlogging, για οτιδήποτε κάνετε και θέλετε να έχετε έλεγχο στις ρυθμίσεις, στο καδράρισμα κτλ, η μπροστά οθόνη είναι πάρα πολύ ιδανική για όλο αυτό. Λοιπόν, η μπαταρία σιγά σιγά τελειώνει, δεν έχει και την καλύτερη απόδοση ever, αλλά νομίζω ότι καμία GoPro δεν είχε την συγκλονιστική απόδοση στην μπαταρία. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και μπροστά οθόνη και τα λοιπά και το linear mode αυτό για το νήσιο ορίζοντα τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι καταναλώνει και αυτό μπαταρία. Καλά, και εννοείται ότι όσο μεγαλώνουμε την ανάλυση της καταγραφής σε 5K, 4K κτλ, τόσο πιο γρήγορα καταναλώνεται και η μπαταρία. Επίσης παίζει και ένα μπαγκάκι με την μπαταρία ανάλογα με το τι ρυθμίσεις θα βάλεις στην καταγραφή. Δηλαδή μπορεί στο Full HD να σου λέει ότι έχεις ακόμα 24% μπαταρία και με το που το γυρίσεις σε 4K να το 24 κατευθείαν να γίνει 18, ξέρω εγώ, ή και χαμηλότερα. Α, βίντεο, ρε. Βίντεο. Α, βίντεο είναι. Κάτι σημαντικό για τη φωτογραφία που δεν είπαμε είναι ότι έχει τρεις διαφορετικούς φακούς. Στην ουσία είναι ο ίδιος φακός, που μάλιστα μπορείς να προσαρμόσεις και ND φίλτρα κτλ. Ωστόσο, σου έχει τρεις διαφορετικές επιλογές. Wide, linear και narrow. Γενικά θεωρώ ότι μια GoPro θα την πάρεις κατά 80% για βίντεο και κατά ένα 20% για φωτογραφία. Φυσικά πάντα εξαρτάται για το τι χρήση θέλεις να κάνεις. Όπως και να έχεις, στο επίσημο site της GoPro θα τη βρείτε περίπου στα 400 ευρώ συν πλην, διότι παίζουν διάφορες προσφορές, όπως και πέρσι με την 9, έτσι και φέτος έχει διάφορες προσφορές και διάφορα πακέτα με έξτρα μπαταρίες και ιστορίες. Δυστυχώς στην ελληνική αγορά έρχεται λίγο πιο ακριβά, διότι δεν υπάρχει αυτή η προσφορά που υπάρχει μόνο στο επίσημο site της GoPro. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ικανή κάμερα, όπως σχεδόν όλες οι κάμερες της GoPro. Ωστόσο, αν κάποιος έχει την 9, ίσως να μην αξίζει τόσο η αναβάθμιση. Για όλους τους υπόλοιπους όμως που έχουν παλιότερα μοντέλα GoPro, νομίζω ότι δεν θα μείνουν απογοητευμένοι. Πριν κλείσουμε όμως, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε κάμερες GoPro ή πόσοι σκέφτεστε να αναβαθμίσετε στην GoPro Hero 10. Το διάβασα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.